διάφορες προτάσεις όλο αυτό το διάστημα και μέχρι πρότινος δεν είχε μόνο από τον Αντένα, είχε και από το Open προτάσεις. Γενικώς συζήτησε με αρκετά κανάλια και κατέληξε στον Αντένα, όπου από ό,τι φαίνεται θα το δούμε λίγαν συντόμως. Αρχές Δεκέμβρη φαίνεται ότι το νέο ενημερωτικό πρόγραμμα του Αντένα θα κάνει πρεμιέρα. Αποφάσισαν στο κανάλι του Αμορουσίου να επανακινήσουν την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, την ενημερωτική και στη συνέχεια την ψυχολογική. Όταν λέμε την πρωινή, εννοούμε την πολύ πρωινή. Βλέποντας λοιπόν τα νούμερα που κάνει τόσο ο Γιώργος Αυτιάς στον Sky, όσο και η Φαΐ Μαυραγάνη στο Open, διότι είναι η μόνη που κάνει νούμερα στο Open αυτή την περίοδο, αποφάσισαν λοιπόν στον Αντένα να βάλουν και έναν νέο αντίπαλο. Θα είναι ο Δημήτρης Καμπουράκης μαζί με τον Νίκο Ρογκάκο. Και εδώ θέλω να πω ότι δεν θα είναι η Μπάγια Αντωνοπούλου, όπως γράφεται. Παρόλο που θα μπορούσε να είναι. Παρόλο που θα μπορούσε να είναι, εκεί είναι ένα άλλο θέμα που θα κάνουμε κάποια στιγμή. Και ενδεχομένως μία ίσως συνέντευξη με την Μπάγια. Είχε γραφτεί έντονα ότι είχε δεχθεί και είχε αποδεχθεί τιμητική πρόσκληση ώστε να απολυτευθεί ο κύριος Καμπουράκης. Ναι, νομίζω ότι. Με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Δεν ισχύει τελικά κάτι τέτοιο. Ο ίδιος κάποια στιγμή που μίλησα μαζί του μου το διέψευσε. Okay. Δεν ξέρω τώρα τι πρόκειται να γίνει. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο. Δηλαδή. Ακόμα και να θέλει, απλά θα είναι πολύ δύσκολο να είναι στον αέρα. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Τι πρόκειται να γίνει από αυτού. Επιστρέφει, εμείς το κρατάμε. Επιστρέφει, και είναι ένας άνθρωπος που έχει λείψει. Λοιπόν, καλή αρχή και καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε με έναν άλλο κύριο του ενημερωτικού τομέα, τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο οποίος μετά την περσινή λήξη της συνεργασίας του με το Ε, δεν τον είδαμε κάπου τηλεοπτικά, ωστόσο επιστρέφει δρυμύτερος. Επιστρέφει δρυμύτερος, πάλι ακούστηκαν πολλά για διάφορες συνεργασίες που επρόκειτο να κάνει. Όλα δείχνουν ότι έχει δώσει τα χέρια με τον Γιάννη Αλαφούζο να εμφανιστεί όχι στον Sky, αλλά στο 24ωρο κανάλι που ετοιμάζεται από τον όμιλο του Sky και από τον Γιάννη Αλαφούζο. Εκεί τι θα κάνει? Τι να ξέρουμε. Εκεί δεν θα κάνει κεντρικό δελτίο ειδήσεων, γιατί και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων εκεί θα αναλάβει εξ ολοκλήρου η Νίκη Λιμπεράκη. Μάλιστα. Έχουμε πει ότι επικεφαλής του καναλιού είναι ο Νίκος Τραβελάκης, που επέστρεψε και αυτός μετά από χρόνια, το έχουμε πει μέσα από εδώ. Στη συνέχεια, η Νίκη Λιμπεράκη έχει αναλάβει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, οπότε θα αποδεσμευτεί και από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου στον Sky. Και ο Νίκος Ευαγγελάτος θα κάνει την εκπομπή που ξέρουμε και έκανε και τόσα χρόνια και στο. Αυτή την απογευματινή, την απογευματινή λοιπόν εκπομπή, η οποία θα είναι πριν από το δελτίο ειδήσεων ουσιαστικά. Αρχές Ιανουαρίου λένε ότι το νέο κανάλι θα βγει στον αέρα. Αυτό μου είναι πανελλαδική εμβέλεια. Αυτό από ό,τι φαίνεται βρέθηκε άδεια περιφερειακή. Απλά θα υπάρχουν αναμεταδότες μέσα από άλλα κανάλια και θα εκπέμπει. Όπως συμβαίνει και με το έψιλον του κυρίου Βριώνη. Δεν καταλάβω τι θα κάνει τελικά. Τις αποδείξεις απόγευμα. Όχι, απογευματινή εκπομπή. Έκανε και στο Ε.